Αγκρίνιο site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Είναι κατανοητή η δημοσιογραφική πλευρά και οι ερωτήσεις που κάνετε κάθε φορά του πότε. Όποιος σας πει τότε θα λαϊκίζει όπως λαϊκίζει τόσα χρόνια. Θα γίνει ο διαγωνισμός, θα υπάρχουν τα χρονοδιαγράμματα και αυτά θα τηρηθούν. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό πλέον το θεσμικό πλαίσιο. Όταν γίνει μια δημοκρασία πρέπει να ολοκληρωθούν οι απολωτηριώσεις, οι αρχαιολογικές τομές και οι μεταφορές δικτύων, ώστε να έχουμε χρονοδιαγράμματα που δεν θα είναι χρονοδιαγράμματα σαν και αυτά που είχαμε, ψεύτικα, αλλά θα μπορούν και οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους και να τη ρωτούν. Τότε θα μπορούμε να απαντήσουμε και πότε θα γίνει. Μέχρι τότε το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι δουλεύουμε με τις υπηρεσίες μας για να μπορέσουμε να οριμάσουμε πολύ γρήγορα και αυτό το έργο. Ότι αυτό πλέον είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου και περιμένω άμεσα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, την ολοκλήρωση των διαδικασιών, την ορίμανση του έργου, γιατί αλλιώς η Ιόνια Οδός, παράδειγμα στο Δήμο Αγρινίου, δεν θα προσδώσει τίποτα ιδιαίτερο, εάν δεν γίνει αυτή η σύνδεση.